Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας αναβεί εμπλοκή ενός μικρού αγοριού στον ανταγωνισμό Ερντογάν Κιλιτσιτάρογλου. Όλα ξεκίνησαν σε εκδήλωση στην Τραπεζούντα, όταν ένα μικρό αγόρι κατάφερε όχι μόνο να φτάσει στη σκηνή μπροστά στον Τούρκο πρόεδρο, αλλά και να εξασφαλίσει από αυτόν το μικρόφωνο για να αποκαλέσει προδότη τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το θέμα προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης που έκανε λόγο για εκμετάλλευση ακόμα και μικρών παιδιών στην πολιτική. Μη μεταδίδετε αυτή τη σκηνή με το μικρό μας παιδί, μη μιλάτε άσχημα, είναι πολύ μικρός. Παρακαλώ όλοι οι φορείς μας, χωρίς να υποκύψουμε στα συναισθήματά μας, να ακολουθήσουμε αυτό που επιτάσσει η παιδαγωγική. Οι ηθικοί και οι καλοί τρόποι στην πολιτική δυστυχώς έχουν εκλείψει εντελώς. Αυτοί που διοικούν το κράτος γελούν με την έκφραση προδότης που διατυπώνεται από ένα αθώο παιδί. Όλοι οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι της Τραπεζούντας θα μείνουν μακριά από αυτά τα άσχημα συναισθήματα. Ως πολίτης της Τραπεζούντας καταδικάζω αυτή την παράσταση που δίνεται στη γενέτειρά μου. Την ώρα πάντως που Ερντογάν ξυφουλκεί με τον Κιλιτσιτάρογλου, ο Εκρέμ Ιμάμογλου φαίνεται να ανοίγει την περπατησιά του στο δρόμο για τις προεδρικές εκλογές και συνάντησε στο Δημαρχείο της πόλης τον νέο Αμερικανό πρεσβευτή. Από τις αναφορές τους έλειπαν οι αντιαμερικανικές κορώνες που συνήθως κοσμούν τις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών. Yürüttüğümüz güzel ilişkileri sizin bu yeni görev döneminizde çok daha iyi yerlere gelmesini elbette diliyorum. Been able to see the cultural sites and it's just what an incredible history, what beautiful structures and beautiful people and we've felt so welcome.